Λίγες ώρες αργότερα, Μανώλη Κωστίδη, σήμερα δηλαδή, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυε και νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, λέγοντας πως αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, μιλώντας συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, θα πάθει ό,τι έπαθε και στο παρελθόν, αν μας βάζει, λέει, απέναντί της, ενώ έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τους Έλληνες κομπάρσους. Ναι, αφού είπε ότι στη Σμύρνη πήγε για την άσκηση Έφεσος και ότι έστειλε ένα μήνυμα, γενικόλογα βέβαια σε σχέση με αυτά που είχε πει τότε, από την Κυριακή κάτι έχει αλλάξει στην τουρκική πρωτεύουσα, το τονίζουμε, υπάρχουν δηλώσεις, αλλά σε διαφορετικό τόνο. Χαρακτήρισε την Ελλάδα κομπάσο των ξένων δυνάμεων και ότι αν συνεχίσει αυτό το ρόλο που έχει αναλάβει, ενδεχομένως και οικειοθελώς, ενδεχομένως να πάθει όσα έπαθε στο παρελθόν. Κατηγόρησε και την αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας ότι στο παρελθόν, όταν ήταν στην εξουσία, δεν τήρησε μια στάση σκληρή για το ζήτημα των νησιών του Αιγαίου και σήμερα ασχολείται η τουρκική κυβέρνηση. Επίθεση στην Ελλάδα, αλλά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα βλέπουμε μια μικρή διαφοροποίηση. Βλέπεις μια διαφορά στην ένταση και τον τόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Κωστίδη, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις του Ταγί Περντογάν. Εφές 2022 τατμικάτι vesilesiyle gittiğimiz İzmir'de hem Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajlarımızı muhataplarına tüm açıklığıyla ilettik, hem de İzmir teşkilatlarımızda bir araya geldik. Tarihte hep olduğu gibi, birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan'ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır. Biliyorsunuz, film çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan, hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Ama sahnede onların ismi ve cismi asla gözükmez. Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra gelecek olan da budur.